Σημαίνει μπάλα, σημαίνει Χαβιέ Ματίγια. Και στον άξονα κιόλας σε πολύ καλή θέση. Πολύ δύσκολα για απευθείας βέβαια. Είναι και ο Φετφατζίδης πάνω από την μπάλα. Μπροστά στη θύρα 3. Ένα πολύ καλό timing για να κάνει ο Άρης το 1-0 και την αρχή της ανατροπής. Ματίγια και Φετφατζίδης. Τίνει το τείχος ο Χάρβεϊ. Είναι λίγο μακριά. Είναι λίγο μακριά, αλλά πάλι μπορεί να πάει και για απευθείας ένας από τους δύο. Εντάξει, σίγουρα. Άντε ρε Φετ, αγόρι Ματ, πάρ' το εσύ και στείλ' το μέσα. Πάνω να πούμε στο παραθυράκι. Να πάει καλά το βραδιάτ. Και rebound θέλει ο μπασκετικός Χρήστος Τσαλτίδης. Βάλε γκολ, φωνάζει το γήπεδο. Άρη είμαι γκολ, για να δούμε. Ματίγια, παίρνει φόρ, εκτελεί. Γκολ! Στο παραθυράκι. Είμαι γκολ, είμαι γκολ. 1-0 ο Άρης στη Μόλτε. Το πρώτο βήμα της ανατροπής. Φοβερή εκτέλεση από τον Ισπανό Χαφ. Άφησε άγαλμα τον Γκράνιξ και κάνει το 1-0. Για τους κιτρινόμαυρους, το Βικελίδη στο πόδι για το πρώτο βήμα του Άρη. Τι φαουλάρα βάρε στο Ματίγια, ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή, απέναντι στους Νορβηγούς. 1-0 ο Άρης, γίνεται η αρχή, έχουμε χρόνο ακόμα και πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Κόρνερ για τον Άρη τα δεξιά, μπροστά στη θύρα 3, όπως το φάουλ του Ματίγια πριν από κανένα δεκάλεπτο. Ο Φετφατζίδης με τα αριστερό θα γεμίσει. Όλοι παίχτες στη μικρή περιοχή του Κράνιξ. Εκτελείται ο Κράνιξ. Πρώτο δοκάρι από μακρινή μαζεύει Φετφατζίδης. Ετοιμάζεται για νέα σέντρα. Διστάζει σε δεύτερο χρόνο. Πατάει η περιοχή ο Φετφατζίδης. Ελίσσεται. Η παράλληλη πάσα από κοντά. Γκολ! Ή εμείς ή κανείς. 2-0. 2-0 σε ένα γκολ που το μισό και παραπάνω είναι του Γιάννη Φετφατζίδη. Παγώνει ο Άρης στους Νορβηγούς στο 37ο λεπτό και βαδίζει ολοταχώς προς την ανατροπή απέναντι στη Μόλτε που σαστισμένη βλέπει μια ομάδα και έναν κόσμο να τα δίνουν όλα για την πρόκριση. Άρης Μόλτε 2-0. Ποιον έδωσε σκόρερ το συνδρομητικό. Δελιζής. Ο Δελιζής λοιπόν από την εξαιρετική προσπάθεια του Φετφατζίδη και την παράλληλη πάσα του 28χρονου εξτρέμα τα δεξιά βρέθηκε ο Δελιζής μπροστά στη γραμμή, την έσβρο στα δίχτυα. 2-0 ο Άρης, είναι αυτό που λέγαμε πριν το παιχνίδι ότι ο Φετφατζίδης είναι ο πρώτος που πρέπει να βγει μπροστά στο κομμάτι των ατομικών ενεργειών. Το έκανε σε αυτή τη φάση. Και ο Άρης δικαιώνεται με το 2-0. Κόρθου στο πλάγιο. Γιουνές για τον Ιντέγε. Ο Φόρεν πάνω στην Παλωσάσα κλέβει. Ο Γκάμπριλσεν τον κυνηγάει ο Ιντέγε και αυτός πολλή δουλειά σήμερα. Ο Σούτγκρεν ωραία κλέβει από τον Ομιουάμφο. Ο Άρης μπροστά. Σούτγκρεν τσιμπάει μες στην περιοχή. Κεφαλιά του την κινεί. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Πάμε ξανά! 3-0 ο Άρης! Είπαμε, έχει χρόνο πολύ! Τι σέντρα βγάζει ο Σούντγκρεν, τι σέντρα βγάζει. Φοβερή ασίστ από τον Σουηδό. Η κεφαλιά του την κινεί, το βράδυ θα είναι μεγάλο. Πάμε ολοταχώς για παράταση. Εκτός αν, μέχρι τις καθυστερήσεις, ο Άρης κρατάει και ένα τέταρτο για να στείλει τη Μόλτε για ψάρεμα στην Νορβηγία. 3-0! Ο Άρης σοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Ιντέγε κάνει τα χέρια του ψηλά. Όλο το γήπεδο στο πόδι. Νίκο, κράτα φωνή για άλλο ένα γκολ. Άλλο ένα γκολ πριν το 90. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου. Είναι και επίκαιρη κιόλας. Το γκολ στο 80. Πόσο Κώστα? 84 στο 85. 3-0 ο Άρης, το κατάφερε, σοφάρισε το σκόρ του πρώτου αγώνα. Τώρα η Μόλτε βγαίνει μπροστά γιατί θέλει να σκοράρει. Και θέλει προσοχή τώρα. Φόρεν, εδώ επικίνδυνα η Μόλτε. Ο γκολ. Ένα πράγμα ήθελε να αποφύγει ο Άρης. Πρέπει να είναι offside. Θέλουμε τη βοήθεια του replay. Εδώ εκτέθηκε ο Άρης.
Εντάξει, σε ένα σημείο βέβαια που οι δυνάμεις δεν είναι πολλές. Τώρα θες δύο γκολ. Κώστα, βοήθησέ μας με το replay. Ακόμη δεν έχουμε κάποιο replay. Περιμένουμε. Όχι, δεν υπάρχει φυσέ. Σέντρο στο παιχνίδι, ο Άρης θέλει άλλα δύο γκολ. Εκείνη. Ματίγια. Πιέζει από το πόλι, Ματίγια κρατάει. Βελιζήσεις. Σε μια φάση που αδράνησες, το πλήρωσες. Φάουλ τώρα που δίνει ο Χάρβι υπέρ της Μόλντε. Ξέραμε ότι επιθετικά πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, ξέραμε όμως ότι και αμυντικά υπάρχει ρίσκο. Και εδώ ο Άρης το πλήρωσε. Αυτό βέβαια δεν σβήνει την όλη προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα και είναι πολύ μεγάλη προσπάθειά της. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις ο Άρης να ψάξει άλλα δύο γκολ στα αναπομείναντα λεπτά.